Μένει ο Πάνος και η Καλλιόπη. Ελάτε μπροστά. Έχω πάρα πολλά γονέα, θέλω να πάρω εγώ τα χρήματα. Απλά δεν θυμάμαι τι έχουν πει στην Πόπη από σχόλια. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω δικά μου τα 2.000 ευρώ. Γενικά δεν πιστεύω στον εαυτό μου, τελεία. Και έχουμε τους δύο φιναλίστ αυτής της πρώτης φάσης. 2.000 ευρώ για ένα αυγό. Άσχημα δεν το λες, Καλλιόπη. Καθόλου. Πάνω. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τι είχαμε, Καλλιόπη. Είχαμε λίγο διαφορετικό τρόπο μεταχείρισης. Το κάναμε ποσέ το αυγό και μετά πήγαμε να το τυλίξουμε. Δεν βοήθησε σε αυτό να είναι ομοιόμορφα ο κυμάς γύρω-γύρω. Το πανάρισμα δεν ήταν τέλειο. Είχαμε όμως μια πολύ ωραία γεύση. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο το σκοτς εγκ που έκανες. Παναγιώτη, τι είχαμε. Είχαμε λίγο βιασύνη στο πανάρισμα. Είχαμε αφήσει έτσι κάποιους κόμπους επάνω, φρυγανιά δηλαδή που είχε κολλήσει με το αυγό και είχε κάνει αυτά τα κομπάκια. Ωραίο τηγάνισμα, ομοιόμορφος γύρω-γύρω από το αυγό ο κυμάς, λίγο χοντροκομμένα τα κρεμμύδια. Οπότε είχαμε απ' όλα και στις δύο προσπάθειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια προσπάθεια μεταξύ των δύο κερδίζει 2.000 ευρώ. Η προσπάθεια είναι... του Πανούλη. Πήρα και το διχίλιαρο, πήρα και την κουζινομηχανή. Καλά πήγα αυτή την εβδομάδα γενικά. Εντάξει, το δεν θέμα είναι ότι παραμένουμε 10, δηλαδή ακόμα κολλάει εκεί το τέτοιο, αλλά δεν είμαι αχάριστος. Να τα λεφτά. Τελικά τα πήρε ο Πανώλης, μπράβο του. Το έχω πει εγώ στο φλιτζάνι του, λέω, σου ήρθαν λεφτά και δεν με πίστευε. Του λέω, δες, να μάζω μην πιστεύεις. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε, 10 μείον 2, 8.000 ακόμα να δώσουμε σε δύο δοκιμασίες. Καλλιόπη, πάνω, μπράβο, πάμε πίσω στις θέσεις μας. Thank you.